Σύντροφος ο Καρέζας. Το καλύψαμε τα θέματα. Έριξε λάδι στη φωτιά ο Καβατζίκη. Και ο Καρέζας είναι πάντα διπλωμάτη. Τι θα πείτε. Το πνεύμα του Καρέζου ήταν σε όλο τη συζήτηση. Τι είναι, γιατί να τον ακούσουμε. Παντού για τον Καρέζο λέγανε. Όχι, μια χαρά. Ο Καβατζίκη είναι μια χαρά τα έχουμε. Μα να μην μιλήσω, Δημήτρη. Ο φίλος. Εγώ να πάμε στη διεθνή. Και ο Καρέζος. Ό,τι πεις εσύ, σου επιτρέπουμε. Ό,τι παιδιά πει ο Γιώργος. Ό,τι πει η Φέη, της Φέης είναι η εκπομπή. Είναι φίλος. Η Ελεάνα, η αντιστάκτριά μας. Ελεάνα, Ελεάνα, να βρούμε τον Καρέζο ή όχι, έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι τα κορίτσια αλήθεια είναι, είπαν τα άπαντα. Ο Καρέζος είναι κάτι σημαντικό ή όχι, να μην το δούμε. Για σένα λέει. Αξιότιμο. Εάν την πληρώσω εγώ που δεν παίζει ο Δημήτρης τώρα που όχι, αγόρι μου, έχει αλίμονο. Όχι, είναι κλωστά στα πράγματα, έχει μεγάλα πόδια. Ου έχει αλίμονο. Ο τυραμόλα. Ου έχει αλίμονο. Αν δεν πιάσει τον αλλά λίγο. Να τον κόψει στη μέση, λέει. Αλλά να στον αέρα. Στην τελεία. Εντάξει, τι να σου πω. Μια φωτογραφία που ήσουν μαζί με την Ελένη, σε μια βόλτα σα. Ο ένα κοίταγε από εδώ, ο άλλο κοίταγε από εκεί. Ο ένας κοίταγε τα αμάξια, ο άλλος κοίταγε τα καράβια και ήταν σε προβλήτα. Υπήρχαν διάφορα σχόλια με τη φωτογραφία αυτή, ότι και καλά δες πρώτα τη φωτογραφία και δες αν θέλει να συνεχιστεί η σχέση. Κοίταξε. Δεν ήταν και πολύ καλά. Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ έξυπνο αυτό που σκέφτηκε αυτή η ενότητα του ότι βλέπει τις φωτογραφίες και είναι ωραίο πολύ. Από εκεί και πέρα δεν, τι να πω, η πρόθεση, ξέρουμε όλοι, ο Γιώργος έχει κερδίσει το δικαίωμα να κάνει τέτοιου είδους χιούμορ και να μην τον παρεξηγεί κανείς, όλα οκ. Okay. Όμως θα υπάρξει απάντηση, όχι από μένα όμως, η απάντηση θα έρθει μέσα από Ούγκα Challenge. Κάποιος απαντά στον Γιώργο. Εάν έβλεπες εσύ αυτή τη φωτογραφία ξεφλίζοντας στο περιοδικό, τι θα έλεγες? Θα έλεγα πω, κοίτα πώς μας βγάλανε και πού ήταν αυτή, αυτό που είπα. Πρώτος καλεσμένος. Μαρία Μπεκατόρ. Διάβασα κάπου κάτι για τα οπίστια, την καινούργια σου αιμονή, σχετικά με τα οπίστια της Μέρης Σνατσάκη. Όχι ακριβώς. Με ρώτησαν ποιο μέρος σώματος ο ένας του άλλου έχει παρατηρήσει. Λέω, και εγώ τώρα τελευταία έχω δει αυτό. Η Ελένια το ξέρει. Ναι, και εκείνη θα το έχει δει. Δεν το κρύβει γενικά η Μέρη. Είστε πολιτισμένοι, δεν έχει ηγεσία τέτοια. Το ωραίο το θαυμάζουμε προς Θεού. Άρα, ενδιαφέρον η Ελένια.